Η ελληνική πολιτεία μεριμνά έτσι ώστε όλα τα προσκυνήματα να την χάνουν απόλυτης ασφάλειας έστω και στο εμπόλεμο πεδίο. Αμέσως μετά τα επεισόδια τα οποία είχαμε στη Μονή Αγίας Φωτεινής στο Φρέαρ του Ιακώβ, ο Γενικός Πρόξενός μας στην Ιερουσαλήμ απευθύνθηκε στην Παλαιστινιακή Αρχή, καθώς επίσης είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, έτσι ώστε να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα προσκυνήματα, όπερ και εγένετο. Εγώ ίδιος, κύριε Πρόεδρε, απευθύνθηκα για το ζήτημα αυτό στους Υπουργούς Εξωτερικών τόσο της Παλαιστινιακής Αρχής όσο και του Ισραήλ και της Ιορδανίας, έτσι ώστε να υπάρξει μια απόλυτη προστασία των θρησκευτικών προσκυνημάτων και τόπων λατρείας. Και πράγματι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια στα ζητήματα αυτά. Θα ήθελα δε να επισημάνω ότι με δική μας πρωτοβουλία το ζήτημα της προστασίας των θρησκευτικών χώρων έχει αναχθεί και σε ευρωπαϊκή πολιτική μέσω του ΙΠΑ του εκπροσώπου, ενώ ανάμεσα στους υπερψηφίσαντες στο ψήφισμα της UNESCO της 10ης Νοεμβρίου του 2023 για την προστασία όλων των προστατευόμενων χώρων ήταν και η Ελλάδα. Θα ήθελα ως προς το δεύτερο ερώτημά σας, το οποίο αναφέρεται στην ενημέρωση του Κοινοβουλίου, να αποδεχθώ απολύτως την τοποθέτησή σας ότι θα πρέπει να υπάρχει άμεση και διαρκής ενημέρωση για τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, τα οποία αποτελούν όχι μόνο μία βραδιφλεγή βόμβα για την περιφερειακή ειρήνη και ευημερία, αλλά έχουν άμεση αντανακλαστική συνέπεια και για την Ελλάδα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ειδικά για το ζήτημα αυτό έχει υπάρξει επανειλημμένη ενημέρωση όχι μόνο μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά και μέσω της ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών κομμάτων προσωπικά από εμένα, καθώς επίσης και σε μία σειρά από δικές μου παρουσίες, ειδικά δε για το ζήτημα του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, που είναι και συνταγματικά προβλεπόμενο όργανο και έχει καθιερωθεί από το νόμο 3123 του 2003. Θα ήθελα να επισημάνω ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες συγκροτείται και θα υπάρξει τυπική ενημέρωση. Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι από την επιστολή την οποία έχω στείλει ήδη από τις 18 Δεκεμβρίου, διότι σύμφωνα με τον νόμο θα πρέπει τα κόμματα να ορίσουν εκπροσώπους, δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη, έχω λάβει τις προτάσεις από όλα τα κόμματα πλην του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε στην περίπτωση αυτή, οπωσδήποτε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε συγκρότηση του σώματος και εντός του Φεβρουαρίου θα έχουμε την πρώτη συνεδρίαση, έτσι ώστε να υπάρξει τακτική και περιοδική ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση, καλό το Σώμα, εφόσον θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για οποιοδήποτε ζήτημα, να απευθύνεται σε μένα είτε θεσμικά μέσω του Υπουργείου, είτε κοινοβουλευτικά μέσω της αρμόδιας Επιτροπής. Να επισημάνω δε ότι σήμερα, στη μία η ώρα, θα υπάρχει ενημέρωση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας ακριβώς για τα ζητήματα που αφορούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τις παρατηρήσεις σας για τα δύο θέματα που θέσατε. Το πρώτο, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό ότι υφίσταται μια σημαντική αύξηση πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα σε σχέση με φαινόμενα θρησκευτικής μυσαλλοδοξίας. Δεν θα περιοριστώ, κύριε Πρόεδρε, στα θέματα που έχουν να κάνουν με επιθέσεις και βιοπραγίες κατά ορθόδοξων τόπων λατρείας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό βεβαίως, αλλά η άποψή μου είναι ότι οποιαδήποτε επίθεση γίνεται σε οποιονδήποτε λατρευτικό χώρο, οποιουδήποτε θρησκεύματος, συνιστά μία βίαιη παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλλιεργεί την εχθροπάθεια και τη μυσαλλοδοξία και δημιουργεί συνθήκες διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής. Κατά τούτο, θεωρώ και εγώ ότι θα πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα στο ζήτημα της προστασίας των λατρευτικών χώρων. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο της ελληνικής πολιτείας αλλά και της διεθνούς κοινότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται στο ακέραιο η άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την Συμφωνία των Πρεσπών, έχω επανειλημμένως τονίσει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί μία διεθνή συνθήκη. Ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και όπως το Σύνταγμα επιτάσσει, η συμφωνία αυτή υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης νόμου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μονομερώς από οποιαδήποτε από τα μέρη. Η Νέα Δημοκρατία είχε εγκαίρως τοποθετηθεί σε σχέση με τα σημεία εκείνα τα οποία ήταν προβληματικά σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είχε εγκαίρως επισημάνει ότι θα υπάρξουν ζητήματα και στην εφαρμογή και βεβαίως ζητήματα αρχής τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση αυτή. Εν τούτης,
Σήμερα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε συνταγματικά υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τη συνθήκη αυτή και δεν είναι δυνατή η μονομερή της τροποποίηση. Εκείνο όμως το οποίο οφείλουμε να πράττουμε και το πράττει η ελληνική πολιτεία είναι να παρακολουθεί την συνεπή και αυστηρή τήρηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν. Και θέλω να σας επισημάνω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι αυστηρό σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις της Συμφωνίας των Πρεσπών, θα θέσει τα ζητήματα τα οποία αναφέρονται. Υπάρχουν πολύ ρητές προβλέψεις οι οποίες έχουν να κάνουν με έγγραφα, δημόσια, ιδίως ταξιδιωτικά, με πινακίδες οχημάτων. Υπάρχουν άλλα ορόσημα τα οποία οφείλουν να τηρούνται. Και βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, τα μνημόνια τα οποία προβλέπονται να έρθουν προς κύρωση στην Βουλή απολύτως εξαρτώνται από την πιστή και αυστηρή τήρηση των όσων προβλέπονται στην Συμφωνία των Πρεσπών.